Ξεκινάμε το τέταρτο μέρος με σύνδεση με λίμνη πλαστήρα. Τα είχαμε ξαναπεί, βέβαια. Είχαμε βγάλει ένα ξεχωριστό θέμα πριν περίπου ένα δίμηνο και είχα μιλήσει εκεί με εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής. Ξαναταξιδεύουμε στη λίμνη πλαστήρα, βγαίνουμε από την περιφέρεια Κρήτης. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Γεωργία Ζευγαρά, είναι μέλος Δημοτικής Επιτροπής στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. Να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη σύνδεση. Καλησπέρα, πολύ μου πλαστήρα. Με μεγάλη μας χαρά σας υποδεχόμαστε έστω και μέσω βίντεο. Σωστά. Και με φόντο από πίσω ένα υπέροχο, μια υπέροχη εικόνα, ένα υπέροχο τοπίο. Είναι πράγματι τα γαλαζοπράσινα νερά της λίμνης, όμορφο τοπίο, πράγματι. Όσοι έχουμε βρεθεί εκεί στην περιοχή γνωρίζουμε βέβαια, είστε ιδιαίτερα τυχεροί και η Κρητική βέβαια εδώ, αλλά και εκεί η περιοχή σας είναι εξίσου όμορφη. Για πείτε μας λίγο, πώς κυλούν τα πράγματα τώρα κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου, ποιο είναι το κλίμα? Καταρχήν, σήμερα βιώνουμε μία μέρα μεγάλου καύσωνα για την Ελλάδα και το ιδιαίτερο της λίμνης πλαστήρα θα το δείτε, υπάρχει ένα αεράκι που ανεμίζει. Σωστά. Αυτό είναι και το, νομίζω, το ιδιαίτερο σημείο πρόσκλησης προς όλους τους Έλληνες. Όταν θέλουν να δροσίζονται τις μέρες του καύσωνα, η λίμνη πλαστήρα αποτελεί ιδανικό προορισμό. Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε λίγο νοχελικά, αλλά σιγά σιγά ο κόσμος δείχνει ανταπόκριση. Έχουν όλη διάθεση να ταξιδέψουν, να κάνουν τη βόλτα τους. Και επειδή το χειμώνα δεν προλάβανε να χαρούν το βουνό, το βλέπουν και σαν μια εναλλακτική μορφή βόλτας. Γι' αυτό και άλλωστε η λίμνη πλαστήρα έχει και το όνομα η λίμνη των τεσσάρων εποχών. Όποια εποχή και να έρθετε στη λίμνη πλαστήρα, θα δείτε άλλα χρώματα. Έχει να προσφέρει στους επισκέπτες πολλά σημεία ενδιαφέροντος που αξίζει να τα επισκεφτούν, δράσεις. Να γευτείτε τα πολύ ωραία κρασιά της περιοχής, γαστρονομικό τουρισμό, όπως λέμε εμείς επίσης διαθέτουμε. Δεν έχει μόνο η Κρήτη ωραία φαγητά, έχουμε και εμείς. Ναι, βέβαια. Πώς κύλησε ο Ιούνιος? Ο Ιούνιος από τα μέσα του και μετά φάνηκε να έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος ανταποκρίθηκε αρκετά ο κόσμος και ξεφαίνεται ότι ξεκινάει μια όμορφη ροή ανταπόκρισης του κόσμου. Είναι αρκετά νοχελικά, βέβαια. Ο Μάης ήταν πολύ δύσκολος που έγινε το άνοιγμα. Αλλά οι προσπάθειες των επιχειρηματιών της περιοχής, όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο, ακολουθούμε τα πρωτόκολλα υγιεινής, στηρούνται οι κανόνες ασφαλείας και έτσι είμαστε ένας COVID-free προορισμός. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό να το πούμε. Για πάρα πολύ καιρό η λίμνη πλαστήρα είναι COVID-free. Και προσκαλούμε όλους εσάς, όχι μόνο το χειμώνα, να μας έρχεστε και καλοκαιρινές περιόδους. Μας είπατε πήγε καλά το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Φαντάζομαι εσωτερικός τουρισμός, Έλληνες. Υπάρχουν κάποιες αγορές από το εξωτερικό, κάποιες εθνικότητες, κάποιοι τουρίστες οι οποίοι βοηθούν? Η αλήθεια είναι ότι το Ισραήλ είναι μια χώρα που αγαπάει τη λίμνη πλαστήρα γιατί αγαπάει γενικά τα βουνά και σιγά σιγά αρχίζει, ενώ έχει ξεκινήσει να μας γνωρίζει και κοινό της Ευρώπης, μετά το δύσκολο διάστημα που περάσαμε με τον COVID έχει πέσει λίγο και αυτό το κοινό, οπότε γυρίσαμε πάλι στον εσωτερικό τουρισμό. Κυρίως με Έλληνες δουλεύουμε αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Θα είστε ευχαριστημένοι στο τέλος τον απολογισμό αν προκύψει και κάποια επιμήκυνση, αν και μας είπατε ότι χαρακτηρίζεστε ως ένας προορισμός τεσσάρων εποχών. Οπότε, πράγματι, επιμήκυνση. Η αλήθεια είναι ότι το κάλεσμα είναι πραγματικά για όλο το χρόνο, γιατί σκεφτείτε ότι η Ελλάδα μας, επειδή έχει πολλές χάρες, ο κόσμος αγαπά πολύ τη θάλασσα, οπότε έχουμε πολύ ισχυρό ανταγωνισμό με τη θάλασσα, αν το πούμε χαριτολογώντας. Άρα κανείς σκέφτεται πιο εύκολα το βουνό σε όλες τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου λίγο περισσότερο. Δηλαδή και το φθινόπωρο που τα φυλώματα με εδώ είναι πιο όμορφα, δηλαδή είναι λίγο χρυσά, λίγο πορτοκαλένια. Το καλοκαίρι είπαμε έχουμε τη δροσιά μας και το λευκό του χιονιού, δεν το συζητάμε, σε συνδυασμό με το νερό της λίμνης. Πιστέψτε με, δίνει ένα πανέμορφο τοπίο που αξίζει ο καθένας να το δει από κοντά, όχι μόνο στις φωτογραφίες. Μάλιστα, εμείς κρατάμε εδώ ότι πάνε καλά τα πράγματα, είστε αισιόδοξοι, στηρίζει ο εσωτερικός τουρισμός και θα λήξει με θετικό πρόσημο για τη λίμνη πλαστήρα η καλοκαιρινή περίοδος. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο οι επιχειρηματίες της περιοχής, έχοντας πάντα δίπλα μας τη Δημοτική Αρχή και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, γιατί είναι σημαντικό και μετά από τα δύσκολα που πέρασε ο νομός μας να μπορέσουμε να πατήσουμε στα πόδια μας. Και πράγματι η λίμνη πλαστήρα είναι ένας λόγος ακόμη για να μάθει κανείς την υπόλοιπη Ελλάδα εκτός από τους θαλασσινούς προορισμούς, θεωρώ. Βέβαια. Και ανοίγουμε ένα κάλεσμα από καρδιάς να έρθει κανείς να δει από κοντά αυτή την ομορφιά που βλέπετε πίσω μου αυτή τη στιγμή. Κυρία Ζευγαρά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα, να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ.